Thank you.
Αδελφοί, καλημέρα σας. Παρότι επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος δεν είναι πιθανόν ο καλύτερος, απ' την άλλη είναι μεγάλη μου χαρά που μπορούμε να ανοίγουμε μαζί το Λόγο του Θεού και να μοιραστούμε μερικές σκέψεις που ελπίζω ότι θα μας ενθαρρύνουν και θα μας οδηγήσουν και το Πνεύμα του Κυρίου θα τις σχολιάσει στις καρδιές μας. Είναι μια περίοδος αυτή που ο κόσμος ελπίζει. Πιστεύει ότι τα χειρότερα πέρασαν, τα καλύτερα είναι μπροστά μας, οπότε περιμένει να έρθουν αυτές οι καλύτερες μέρες. Είναι όλη αυτή η περίοδος με την πανδημία την οποία περάσαμε και με την ελπίδα της κανονικότητας η οποία είναι μπροστά μας. Οπότε γενικά ζούμε μια περίοδο ελπίδας. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε και εμείς σήμερα το πρωί μια εξιστόρηση από την Παλιά Διαθήκη, η οποία πιστεύω ότι μιλάει και αφηγείται μια ιστορία ελπίδας, αλλά με έναν άλλο τρόπο και με ένα άλλο αντικείμενο. Οπότε θα σας παρακαλούσα και όσοι μπορείτε να διαβάσετε μαζί μου και να παρακολουθήσετε το κείμενο, θα διαβάσω το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου της Ρουθ. Το τελευταίο λοιπόν κεφάλαιο του βιβλίου της Ρουθ είναι το τέταρτο κεφάλαιο, θα το διαβάσω ολόκληρο, οπότε αν έχετε κοντά τις γραφές σας θα ήταν καλό να παρακολουθήσετε. Ο Βοός πήγε στην πύλη και κάθισε εκεί. Μετά από λίγο περνούσε από εκεί ο στενός συγγενής του Ελιμέλεχ, για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοός τη Ρουθ. «Έλα και κάθισε εδώ», του είπε ο Βοός. Εκείνος γύρισε και κάθισε. Τότε ο Βοός πήρε 10 άντρες από τους πρεσβυτέρους της πόλης και τους είπε «Καθίστε εδώ» και κάθισαν. Μετά είπε στον πλησιέστερο συγγενή «Η Νοεμίν που γύρισε από τη Μωάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού που ανήκει στο συγγενή μας τον Ελιμέλεχ. Σκέφτηκα να σου το ανακοινώσω αυτό και να σου προτείνω να αγοράσεις το χωράφι εδώ μπροστά στους κατοίκους και στους πρεσβυτέρους του λαού μου, γιατί εσύ είσαι ο πλησιέστερος συγγενής. Αν θέλεις λοιπόν να ασκήσεις το δικαίωμά σου της εξαγοράς, καλώς. Αν όχι, πες το μου να το ξέρω, γιατί δεν υπάρχει άλλο στενότερο συγγενής να το αγοράσει. Μετά από σένα είμαι εγώ». Εκείνος απάντησε «Θα το αγοράσω». Τότε ο Βοός είπε «Αν αγοράσεις το χωράφι από την Νοεμίν, πρέπει να πάρεις γυναίκα σου και τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, τη χείρα του γιού της, ώστε η ιδιοκτησία του χωραφιού να παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού άντρα της». Ο άλλος συγγενής απάντησε «Εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, γιατί έτσι καταστρέφω τη δική μου ιδιοκτησία. Αν έλαβε εσύ το δικαίωμά μου της εξαγοράς, εγώ δεν προτίθεμαι να αγοράσω το χωράφι». Υπήρχε παλιά ένα έθιμο στο λαό Ισραήλ σχετικά με την εξαγορά και την ανταλλαγή για την εγκυρότητα των συμφωνιών. Ο ένας έλυνε το σανδάλι του και το έδινε στον άλλον. Αυτό ήταν σαν μαρτυρία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Γι' αυτό όταν ο κοντινός συγγενής είπε στο Βοός «Αγόρασε το εσύ το χωράφι», έλυσε το σανδάλι του και του το έδωσε. Τότε ο Βοός είπε στους πρεσβυτέρους και σε όλους τους παρισταμένους «Σήμερα είσαστε μάρτυρες ότι αγόρασα από την Νοεμίν όλα όσα ανήκαν στον Ελιμέλεχ, στον Χιλιόν και στον Μαχλόν και ακόμα ότι πήρα μια γυναίκα μου τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, χείρα του Μαχλόν. Έτσι περιουσία θα παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού και θα δημιουργηθούν απόγονοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου του. Εσείς είστε σήμερα μάρτυρες γι' αυτό». Τότε όλοι οι παριστάμενοι και στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν «Ναι, είμαστε μάρτυρες γι' αυτό. Ο Κύριος σας κάνει τη γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία που οι δυο τους γέννησαν γιους στον Ιακώβ και να γίνεις ισχυρός στον Εφραθά και ξακουστός στη Βηθλέμ. Μακάρι απόγονοι που θα σου δώσει ο Κύριος από αυτή τη νέα γυναίκα να κάνουν την οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα από τη Θάμαρ». Έτσι ο Βοός πήρε τη Ρουθ γυναίκα του. Ο Κύριος την ευλόγησε, έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε οι γυναίκες είπαν στην Νοεμίν «Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, σήμερα έκανε να γεννηθεί ένας κοντινός συγγενής για σένα, που το όνομά του θα γίνει ξακουστό μέσα στο λαό Ισραήλ. Αυτός θα ανακουφίσει την ψυχή σου και θα σε φροντίσει στα γεράματά σου. Η νύφη σου αξίζει για σένα περισσότερο από 7 γιους, γιατί σε αγαπάει και σου χάρισε αυτό τον εγγονό». Η Νοεμίν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της και ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του. Οι γειτόνισσες φώναζαν «Η Νοεμίν απέκτησε γιο». Και το ονόμασαν Οβίδ,
Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, πατέρα του Δαβίδ. Η γενεαλογική γραμμή από τον Φαρές μέχρι τον Δαβίδ έχει ως εξής. Χεσρών, Αράμ, Αμιναδάμ, Ναχσόν, Σαλμών, Βοός, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ. Πατέρα μας ουράνιε, σε παρακαλούμε καθώς ανοίγουμε το λόγο σου να μας μιλήσει με το πνεύμα σου, γιατί είσαι ο μόνος που μπορείς να διερμηνεύσει και ο μόνος ο οποίος μπορεί να ανορθώσει, να στηρίξει, να ελέγξει καρδιές. Φέρουμε μπροστά σου τον καθένα μας, τις οικογένειές μας, τις εκκλησίες μας, την κατάσταση με αυτή την πανδημία, ζητάμε το δικό σου το έλεος, το οποίο μέχρι τώρα είναι πλούσιο να συνεχιστεί στον κόσμο μας. Προσευχόμαστε για τη χώρα μας, ζητάμε εσύ να είσαι εκείνος ο οποίος θα κινηθεί σε καρδιές και θα δούμε ανθρώπους να επιστρέφουν και η Βασιλεία σου να επεκτείνεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Χριστό είναι η καρδιά, δύναμη αυτός παρηγοριά, βραχός ιερός και σταθερός μέσα σε μαύρη θύελα. Η αγάπη του μ' αγκάλιασε και η ειρήνη αγνή με γέμισε. Με τον Χριστό θα πορευθώ, μες στην αγάπη του θα ζω. Τη σάρκα ντύθηκε ο Χριστός, του ουρανού ο Άγιος. Δικαίωση είναι πρόσφερε, μα πολλούς απορρίφθηκε. Κι όμως επάνω στο σταυρό ανέβηκε για να σωθώ. Ώστε να μην πληρώσω εγώ μέσα από το θάνατο του ζω. Να κρύψουν θέλησαν το φως σε τάφο σκοτεινό ψυχρό, μα είχανε ξεχάσει πως δεν τον κρατάει ο θάνατος. Και με τη νίκη του αυτή δοξάστηκε σ' όλη τη γη. Μ' αγόρασε απ' τη σκλαβιά κι είμαι δικός του το. Κι ο θάνατος δε μ' απειλεί. Ο Ιησούς απ' την αρχή τα βήματα μου οδηγεί. Καμιά εξουσία κόλασης δεν τον νικά, είμαι ασφαλής. Και μέχρι να έρθει να τον θα ακουμπώ. Καμιά εξουσία κόλασης δεν τονικά, είμαι ασφαλής. Και μέχρι να έρθει να τον δω, στη δύναμή του θα ακουμπώ. Αληθινά ελεύθερος μπορώ
Κύριε, εμπιστεύομαι σε σένα. Ό,τι καρδιά μου κι αν ποθεί, να'ν ο λόγος σου η πηγή, το όνομά σου να ευλογεί. Καρδιά στα ψαλό, δόξα στο Θεό. Το όνομα του θα ενώ. Αληθινά ελεύθερος μπορώ να ζω. Τα πάντα να του εμπει. Στεφθώ. Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, είσαι Άγιος. Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, Ιησού. Σε ευχαριστώ, σε αγαπώ, είσαι Κύριος. Σε ευχαριστώ, σ' αγαπώ, Ιησού. Από καρδιά στα ψαλό, δόξα στο Θεό. Το όνομα του θα εινώ. Το βιβλίο της Ρούθ είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, πέρα από το ότι είναι μια πολύ ωραία εξιστόρηση, η οποία έχει τα πάντα. Έχει δράμα, έχει έρωτα, έχει ανατροπές, έχει μέχρι και happy end. Όμως είναι πολύ ωραίος και ο τρόπος με τον οποίο αφηγητής προσεγγίζει την ιστορία και μας την διηγείται. Ο τρόπος με τον οποίο αφήνει πράγματα ανοιχτά, να δούμε τι θα συμβεί παραπέρα. Οι επόμενες εξιστορήσεις ουσιαστικά είναι τα επόμενα κεφάλαια. Τα περιμένουμε, για παράδειγμα κλείνει το πρώτο κεφάλαιο με την Νοεμίν και τη Ρούθ, οι οποίες έχουν επιστρέψει στη Βιθλέμ, τα πράγματα δεν φαίνονται καθόλου καλά. Παρόλα αυτά είναι η εποχή που θα αρχίσουν, που έχουν οριμάσει τα σιτηρά και θα αρχίσει η εποχή του θέρους. Υπάρχει μια εποχή λοιπόν συγκομιδής, μήπως συμβεί κάτι καλό σε αυτό. Μετά είναι η συνάντηση η οποία θα ακολουθήσει με τον Βοός. Θα βγει κάτι καλό από αυτό ή μήπως ο κοντινότερος συγγενής θα θέσει εμπόδια. Ώσπου στο τέλος όλης αυτής της αφήγησης να φτάσουμε σε αυτό το κεφάλαιο που είναι η λήξη και η κορύφωση και το καλό τέλος της ιστορίας, το happy end της ιστορίας. Έχει κυκλικές αφηγήσεις, έχει εισαγάγει χαρακτήρες που τους αναπτύσσει πάρα πολύ ωραία. Πάνω απ' όλα όμως, και σε αυτό θέλω να μείνουμε σήμερα, είναι ένα βιβλίο που αφηγείται μια ιστορία ελπίδας, αυτό που είπα στην αρχή. Ξέρετε, το βιβλίο της Ρούθ διαδραματίζεται στην περίοδο των Κριτών. Και η περίοδος των Κριτών είναι πιθανόν η πιο σκοτεινή περίοδος του λαού Ισραήλ. Είναι μια περίοδος η οποία πάει σαν σπιράλ προς τα κάτω. Ο κάθε Κριτής είναι χειρότερος από τον επόμενο. Και η περίοδος στην οποία ζει είναι μια πιο σκοτεινή περίοδος από την τελευταία, από την προηγούμενη. Το τέλος του βιβλίου του Κριτών είναι από τα χειρότερα, μια από τις χειρότερες, τις πιο σκοτεινές αφηγήσεις όλης της Παλαιάς Διαθήκης και της Αγίας Γραφής γενικότερα. Άρα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο έχουμε αυτή την αφήγηση. Έχουμε μια αφήγηση ελπίδας. Ένα φως φέγγει, ένα φως που επηρεάζει δύο γυναίκες, που επηρεάζει μια οικογένεια, που επηρεάζει ένα χωριό και θα επηρεάσει ένα ολόκληρο λαό.
το φως της ελπίδας αρχίζει να φεγγεί. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να δούμε αυτό το τελευταίο κεφάλαιο, τρία σημεία, κλασικά τρία σημεία. Πρώτο σημείο είναι τα πρώτα 10 εδάφια, η εξιστόρηση των πρώτων 10 εδαφίων, είναι η σκηνή στην πύλη της πόλης, πρωταγωνιστής είναι ο Βοζ. Θα βάλω ένα τίτλο. Η προϋπόθεση της ελπίδας είναι το έλεος. Προϋπόθεση της ελπίδας είναι το έλεος. Ξέρετε, στην ιστορία της Ρουθ υποβόσκει ένα πρόβλημα, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Η Ρουθ είναι μωαβίτισσα. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς στην εξιστόρηση και ξέρετε ότι υπάρχει μια απαγόρευση, μια ισχυρή απαγόρευση οι Ισραηλίτες να μην παντρεύονται γυναίκες από τη Μωάβ. Διαβάσω από το Δευτερονόμιο 7ο κεφάλαιο κάποια εδάφια. Όταν ο Κύριος ο Θεός θα σας φέρει στη χώρα που τώρα πάτε να την κατακτήσετε, θα διώξετε στο περασμία σας πολλά έθνη. Δεν θα έρθετε σε επιμίξια μαζί τους, δεν θα δώσετε τα κορίτσια σας στους γιους τους, ούτε θα πάρετε τις διχατέρες τους γυναίκες για τους γιους σας. Γιατί θα απομακρύνουν τα παιδιά σας από τον Κύριο και θα λατρεύσουν άλλους θεούς και τότε θα ξεσπάσει ο θυμός του Κυρίου εναντίον σας και θα σας εξολοθρεύσει αμέσως. Ξανά από το Δευτερονόμιο, το 27ο. Συγκεκριμένα για τους Μωαβίτες. Οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στην κοινότητα του Κυρίου ποτέ, ακόμα και ως την 10η γενιά των απογόνων τους. Αυτοί αρνήθηκαν να έρθουν και να σας προμηθεύσουν ψωμί και νερό στο δρόμο όταν βγήκατε από την Αίγυπτο. Αντίθετα έστειλαν και κάλεσαν εναντίον σας τον Βαλάμ. Μην επιδιώξεις ποτέ στη ζωή σου την προκοπή τους και το καλό τους. Και μάλιστα, αν γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι για τις Μωαβίτισσες γυναίκες, υπάρχει αυτό το περιστατικό από τους αριθμούς. Το 25ο κεφάλαιο, που λέει: Όταν ο λαός του Ισραήλ αγκαταστάθηκε στη Σιτήμ, άρχισε να πορνεύεται με τις Μωαβίτισσες. Αυτές τους προσκάλεσαν να συμμετάσχουν στις θυσίες των θεών τους, και εκείνοι έφαγαν από τις θυσίες και λάτρεψαν τους θεούς των Μωαβιτών. Είναι η απαγόρευση που υπάρχει στο Δευτερονόμιο, η οποία τώρα εδώ εκτελείται, γίνεται. Τώρα, για τους λόγους αυτούς. Η θέση μιας Μωαβίτισσας ήταν εκτός του λαού. Τώρα υπάρχει, από την άλλη μεριά, αυτή είναι μια πλευρά. Η άλλη πλευρά ποια είναι? Υπάρχει η διάταξη του Λεβιρατικού γάμου. Είναι αυτή η διάταξη την οποία αναφέρει εδώ ο Βοζ. Η χείρα ενός Ισραηλίτη, όπως ο νόμος, η πρόνοια του νόμου δείχνει, μπορεί να, και πρέπει να την παντρευτεί ή ο αδελφός ή ο κοντινότερος συγγενής του εκλειπώντος, ώστε να αναστήσει σπέρμα και να κρατήσει ζωντανό το όνομα του εκλειπώντος στον Ισραήλ. Αυτός είναι αυτή η διάταξη και η πρόνοια του Λεβιρατικού γάμου. Έχουμε τώρα λοιπόν στην περίπτωση αυτή δύο κατά κάποιο τρόπο αντικρώμενους νόμους στην περίπτωση της Ρουθ. Ποια είναι η σωστή νομική ερμηνεία? Τι θα πρέπει να γίνει? Καθώς ξέρετε, αυτές οι περιπτώσεις είναι η μεγάλη χαρά των δικηγόρων, οι οποίοι μπορούν να επιχειρηματολογούν για το ένα και το άλλο, μπορούν να επιχειρηματολογούν για το ποιο είναι το πρωτεύον και το ποιο είναι το υπέρτερο πλαίσιο, ποιο είναι το εξαρτώμενο, ποιο από τα δύο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, και είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να κρατήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν είναι αυτή η ουσία του όλου ζητήματος. Νομίζω ότι για έναν άνθρωπο του Θεού, αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του και η βασική αρχή που πρέπει να έχει στο μυαλό του είναι η εξής. Το τέλος του νόμου είναι το έλεος. Το ξαναπώ, το τέλος του νόμου είναι το έλεος. Ο Βοζ χρησιμοποιεί τον νόμο όχι για να τον παραβιάσει. Τον ακολουθεί ακριβώς, ακολουθεί μέχρι και το τυπικό του νόμου, και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στην πύλη της πόλης είναι γιατί πράγματι θέλει να ακολουθήσει όλες τις προβλέψεις του νόμου. Το κάνει αυτό όμως, αλλά στο μυαλό του, πάνω απ' όλα, είναι το έλεος. Συνεπώς, έχουμε εδώ έναν άνθρωπο, ο οποίος, ο Βοζ, στην προκειμένη περίπτωση, ο οποίος μοιάζεται για το νόμο του Θεού, αλλά ξέρει ότι η βάση του όλου ζητήματος είναι αναδείξεις έλεος. Αυτή την καρδιά του νόμου, αυτός που θα την αναδείξει περισσότερο από όλους, όπως ξέρουμε βέβαια, είναι ο Κυριός μας.
ο οποίος μιλώντας στους Φαρισαίους, οι οποίοι ήταν μεγάλοι νομικοί τυπολάτρες, θα τους πει στο Ματθαίο 23-23, «Ουέ σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι αποδεκατίζετε τον ιδιόσμο και τον άνηθον και τον κείμενον και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίση και τον έλεον και την πίστη, τα αυτά έπρεπε να πράττετε και εκείνα να μην αφήνετε». Ονόμαστε αυτό το πρώτο σημείο η προϋπόθεση της ελπίδας και μπορεί να ακούγεται λίγο μεγάλο, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ας ξεκινήσουμε από μας. Για ποιο λόγο έχουμε ελπίδα? Ποια είναι η προϋπόθεση της ελπίδας μας? Για ποιο λόγο έχουμε μαζευτεί και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αν διαφέρουμε από τους άλλους ανθρώπους έξω είναι γιατί έχουμε ελπίδα? Για ποιο λόγο έχουμε ελπίδα? Έχουμε ελπίδα γιατί ο Θεός μας έδειξε έλεος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η προϋπόθεση της δικιάς μας ελπίδας. Θυμόσαστε, υπάρχει μια φράση στην Παλιά Διαθήκη που μια γυναίκα λέει στο βασιλιά και του λέει: «Ο Θεός δεν θέλει να πολεστεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα στο εξόριστος να μην μείνει εξωσμένος από αυτού». Αυτό κυρίως, ο Κύριος μας, αυτό τον χαρακτηρίζει. Αυτό τον χαρακτηρίζει. Θυμόσαστε όταν ο Παύλος συμπυκνώνει αυτό σε λίγες γραμμές στην προς τον Ρωμαίους επιστολή, το τρίτο κεφάλαιο, σε αυτό το πολύ πολύ πυκνό κείμενο, 23-26, επειδή πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξηλαιώσεως δια της πίστος εν το αίματι αυτού, προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού, δια την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων, δια της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωση της δικαιοσύνης αυτού εν το παρόντι καιρό, δια να είναι αυτός δίκαιος και να δικαιώνει τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν. Ο Θεός λέει είναι δίκαιος και παραμένει δίκαιος, αλλά βρήκε τρόπο ώστε να εκείνος να είναι Άγιος και να δικαιώνει τον αμαρτωλό. Και ποιος είναι ο τρόπος? Ο τρόπος είναι ο σταυρός του Ιησού Χριστού. Γιατί η καρδιά του Θεού είναι καρδιά ελέους. Αυτή είναι και η δική μας κλίση. Η καρδιά δική, η κλίση δική μας είναι η ίδια ακριβώς. Πρέπει να κρατούμε την δικαιοσύνη του Θεού, γνωρίζοντας όμως ότι η καρδιά του Θεού, η οποία πρέπει να είναι και η δική μας καρδιά, είναι έλεος. Αν δηλαδή θέλουμε αυτή η ελπίδα, την οποία εμείς απολαμβάνουμε γιατί πήραμε το έλεος του Θεού και χαιρόμαστε το έλεος του Θεού, αν αυτή η ελπίδα θέλουμε να φωτίσει και τις κοινότητές μας, τις σχέσεις μας, τότε θα πρέπει να ξαναδούμε και να ξαναγυρίσουμε στην κεντρική έννοια του ελέους, το ένας προς τον άλλον. Και ξέρετε, επειδή αυτό συναρτάται πάρα πολύ, το έλεος συναρτάται πάρα πολύ με τη συγχώρεση, αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο κεφάλαιο της συγχώρεσης, το έλεος δεν είναι κάτι δωρεάν. Ή, να το πω αλλιώς, δεν είναι κάτι που δεν κοστίζει. Κοστίζει το έλεος. Γιατί κοστίζει η συγχώρεση. Προφανώς και κοστίζει. Γιατί αν δεν κοστίζει είναι αδιαφορία. Δεν είναι έλεος. Ο Θεός, ο οποίος έδειξε έλεος σε εμάς, αυτό του κόστισε το γιο του. Άρα υπό την ίδια έννοια και εμάς και εμείς το να δείξουμε έλεος, μπορεί να δείξουμε σε ανθρώπους έλεος, οι οποίοι καταρχήν μπορεί να μην μας είναι πολύ ελκυστικοί. Καταρχήν, κατά δεύτερο μπορεί να μας είναι άνθρωποι αδιάφοροι. Μπορεί το να δείξουμε να συγχωρέσουμε και να αφήσουμε ένα χρέος και μια αμαρτία που μας έγινε να μας είναι εξαιρετικά επώδυνο και όλο αυτό είναι κόστος. Αλλά αυτή είναι η κλίση. Για να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε για ελπίδα, για να δούμε την ελπίδα να ανατελεί, πρέπει όλο αυτό να πατήσει σε ένα υπόβαθρο ελέους. Η ιστορία μας εδώ τελειώνει με αυτό το μήνυμα της ελπίδας, γιατί κάποιος άνθρωπος, ο Βοός, δείχνει έλεος προς αυτές τις δύο γυναίκες και συγκεκριμένα προς τη Ρουθ. Επιλέγει το έλεος. Πρώτο λοιπόν σημείο, η προϋπόθεση της ελπίδας, το έλεος. Σημείο δεύτερο. Τα εδάφια που ακολουθούν από το 11 έως το 16.
Εδώ η ηρωίδα είναι η Ναομή. Θυμόσαστε πως ξεκινάει η Ναομή, όταν ξεκινάει η εφήγηση, η Ναομή ξεκινάει άδεια, χωρίς γιους, με το θάνατο να είναι το παρελθόν και ο θάνατος να είναι το μέλλον. Λέει και στις νύφες που την ακολουθούν στην αρχή, «Πού πάτε, δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιος γιος από μένα, δεν πρόκειται να υπάρξει ξανά ζωή. Θάνατος παρελθόν μου, θάνατος το μέλλον. Δεν περιμένω τίποτα». Και τώρα στο τέλος της αφήγησης, τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Και τώρα η Ναομή κρατάει στα χέρια της ένα μωρό και θα γίνει μέλος μιας δυνατής οικογένειας και μιας εύπορης οικογένειας. Τα πράγματα άλλαξαν τελείως. Η Ναομή από την φάση της θλίψης έχει περάσει τη φάση της χαράς. Άρα, τι μας λέει αυτή η ιστορία? Τι μας λέει? Ότι βασικά μια ξύπνια πεθερά όπως ήταν η Ναομή και μια γλυκιά νύφη όπως ήταν η Ρουθ τα καταφέρνουν. Αυτό είναι το ηθικό συμπέρασμα της ιστορίας. Το ηθικό συμπέρασμα της ιστορίας είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό. Για να εξηγήσω τι εννοώ. Η Ναομή στην αρχή στέκεται άδεια και απελπισμένη και γεμάτη πίκρα. Θα πει στις γυναίκες της Βιθλεέμ, τις οποίες θα συναντήσει, μη με φωνάζετε Ναομή, να με φωνάζετε Μαρά, πίκρα. Γιατί ο Κύριος με πίκρανε πολύ. Έχουν πέσει πολλές συμφορές επάνω της και είναι σίγουρη, εκείνη αυτό πιστεύει, ότι αυτό συμβαίνει γιατί ο Θεός της φέρνει αυτές τις συμφορές. Το χέρι του Κυρίου είναι εναντίον μου, αυτό θα πει η ίδια. Δεν μας το λέει το κείμενο, δεν μας λέει ότι αν όντως ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος τιμωρεί με κάποιο τρόπο την Ναομή. Δεν το λέει αυτό. Αυτό όμως το πιστεύει σίγουρα η ίδια. Και ξέρετε για ποιο λόγο το πιστεύει αυτό η Ναομή? Το πιστεύει γιατί οι επιλογές που έχει κάνει ήταν αμαρτωλές επιλογές. Ήταν λάθος επιλογές. Το να μένεις σε χώρα Μωαβιτών, πολλό μάλλον ο γάμος με Μωαβίτισσα ήταν ξεκάθαρη παράβαση των εντολών του Θεού και το ξέρει η ίδια αυτό. Η ιστορία λέει στην αρχή ότι πεθαίνει πρώτα ο άντρας της και μετά γίνονται οι γάμοι των δύο γιών της με τις Μωαβίτισσες. Γνωρίζοντας τον πολύ δυναμικό και παρεμβατικό χαρακτήρα της Ναομή, είναι σίγουρο ότι έχει βάλει το χέρι της πολύ έντονα σε αυτούς τους δύο γάμους, ώστε να γίνουν αυτοί οι γάμοι. Έτσι λοιπόν, η Ναομή περπατάει στη Βιθλεέμ, στην αρχή της ιστορίας απελπισμένη, και δίπλα της περπατάει η λάθος επιλογή της, η Μωαβίτισσα νύφη. Έχετε αυτή την αίσθηση ποτέ? Και εσείς? Την αίσθηση δηλαδή ότι στη ζωή σας έχετε προβλήματα, δυσκολίες, μερικές φορές η κατάσταση έχει φτάσει σε απελπιστικό επίπεδο και δίπλα σας, ακριβώς δίπλα σας, περπατάει, ζει. Εδώ ήταν μια νύφη, μπορεί να είναι οποιασδήποτε άλλες επιλογές μπορείτε να φανταστείτε. Περπατάει δίπλα σας η Μωαβίτισσα νύφη, η λάθος επιλογή σας. Η αμαρτία την οποία έχετε κάνει και την οποία την κουβαλάτε μέχρι τώρα. Τι λέει η ιστορία? Η ιστορία λέει ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ελπίδα. Όμως η ελπίδα δεν είναι γιατί η Ναομή ήταν αρκετά έξυπνη, γιατί τα κανόνισε καλά. Η ελπίδα υπάρχει γιατί παρόλες τις αποτυχίες της Ναομή, ο Θεός είναι καλός. Αυτή λέει η ιστορία. Το ακόμα περισσότερο που λέει και το ακόμη πιο θαυμαστό που λέει είναι ότι ακόμα και κάποιες λαθεμένες επιλογές, στην προκειμένη περίπτωση η Ρουθ, η Μωαβίτισσα νύφη, μπορεί να αποτελέσουν αιτία ευλογίας, γιατί ο Θεός μπορεί ακόμα και τα λάθη μας να τα πάρει και να τα γυρίσει σε ευλογία. Ακόμα και αν έχετε κάνει και έχουμε κάνει όλοι μας λάθος επιλογές και λάθος κινήσεις στη ζωή μας, έχουμε ελπίδα γιατί ο Θεός είναι καλός. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν, στους αγαπώντες των Θεών,
ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που έχουμε κάνει λάθη. Ξέρετε, αυτό δεν είναι κλίση χαλαρότητας. Δεν πειράζει κανένα λάθη γιατί ο Θεός θα τα γυρίσει σε καλό. Η Ναομή στην προκειμένη περίπτωση έχει περάσει διαπυρός και σιδήρου λόγω των λάθων πιθανών, όπως μπορούμε να και ίδια πιστεύει, λόγω των λάθος επιλογών της. Όμως το μήνυμα ελπίδας παραμένει. Ακόμα και μια Μωαβίτισσα νύφη, ο Θεός μπορεί να την κάνει αιτία ευλογίας. Και με αυτόν τον τρόπο πάμε από το πρώτο κεφάλαιο της αφήγησης, το τέταρτο κεφάλαιο της αφήγησης, από την πίκρα στην αποτυχία και από τη χαρά στην πληρότητα. Τώρα εδώ κάποιοι σκαλώνουν στην ακριβώς αντίθετη οπτική γωνία. Τι εννοώ με αυτό? Ακούω κάποιους χριστιανούς οι οποίοι είναι κρύπτο ή περισσότερο ή λιγότερο κρύπτο περήφανοι, γιατί έχουν καλά παιδιά, έχουν μια καλή οικογένεια, γιατί έχουν μια στρωτή ζωή, ακόμα και γιατί η υγεία τους είναι καλή και δεν είχαν προβλήματα. Και ξέρετε κάπως, τους ακούω και λένε «Ο Κύριος με ευλόγησε». Ναι, σωστά. Αλλά ξέρετε τι εννοούν στο τέλος αφού κάνεις μια κουβέντα? Εννοούν «Ναι, είμαστε καλά γιατί είμαστε ευσεβείς». Και γι' αυτό ο Κύριος μας ευλογεί. Κάναμε το σωστό με την ανατροφή των παιδιών, κάναμε το σωστό με τις επιλογές μας και είδες, τα πράγματα είναι καλά για μας. Όμως, εδώ είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό και πρέπει να το ξαναθυμηθούμε. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η επιτυχία ή αυτά που εμείς καταλαβαίνουμε σαν επιτυχία, είτε στον οικονομικό, τον οικογενειακό, τον επαγγελματικό, οποιονδήποτε τομέα θέλετε, δεν είναι σημάδι επιδοκιμασίας από τον Θεό. Είναι σημάδι χάρης από τον Θεό. Ο Θεός δεν μας χειροκροτάει. Ο Θεός μας χαρίζεται. Δεν είναι ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε η δύναμή μας, ούτε οι ικανότητές μας που μας έφεραν ένα καλό, αν έχουμε κάποια καλά στη ζωή μας. Είναι η καλοσύνη του Θεού που μας τα έφεραν και όλα αυτά είναι χάρη δική Του. Το να κοιτάμε εκ των υστέρων πράγματα και να βγάζουμε το συμπέρασμα τι καλοί που ήμασταν, είναι η αντίθετη λογική από την λογική του Λόγου του Θεού. Και ξέρετε, πολύ περισσότερο όταν όλοι μας περπατάμε δίπλα σε μωαβίτισσες νύφες, σε λάθος επιλογές τις οποίες έχουμε κάνει. Το αν ο Θεός αυτά τα γύρισε σαν ευλογία σε εμάς, εμείς δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι επιβράβευση των επιλογών μας. Ο Θεός δεν επιβράβευσε τις επιλογές μας. Μας χαρίστηκε. Η αιτία της ελπίδας μας είναι η χάρη Του. Η αιτία της ελπίδας μας είναι η καλοσύνη Του. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θα είναι καλό να σταθούμε, να το σημειώσουμε. Πρώτο σημείο είναι ότι η προϋπόθεση της ελπίδας είναι το έλεος. Δεύτερο, βάση της ελπίδας μας είναι η χάρη. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σας είπα ότι το τελευταίο κεφάλαιο των Κριτών, μπορείτε να το διαβάσετε και μόνοι σας, είναι ένα πολύ σκοτεινό κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο, αυτό που βασιλεύει και σου κάνει τρομερή εντύπωση είναι η βία εναντίον των γυναικών. Σε όλο το κεφάλαιο και στο τελείωμά του ακόμα. Είναι υπό μια έννοια αυτή η σκοτεινιά της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία πάει κάτω και κάτω και κάτω, αποτυπώνεται πιθανόν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σε αυτή την βία εναντίον των γυναικών. Και τώρα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο ακολουθεί ένα βιβλίο, το τίτλος του οποίου είναι ένα γυναικείο όνομα, Ρουθ. Και οι ηρωίδες είναι δύο γυναίκες, η Ρουθ και η Ναομή. Μέσα από εκείνες, μέσα από τη Ρουθ, θα έρθει η ελπίδα. Το αμέσως επόμενο βιβλίο το οποίο ακολουθεί, το βιβλίο το Α. Σαμουήλ, θα ξεκινήσει με την ιστορία μιας γυναίκας, της Άννας, μέσω της οποίας θα έρθει
ο πρώτος μεγάλος προφήτης, Σαμουήλ. Ο Θεός αφηγείται ιστορίες γυναικών και του φωτός που έρχεται μέσα από εκείνες. Σε αυτό το σκοτεινό τοπίο της βίας εναντίον των γυναικών, ο Θεός ανατέλει το φως του, φέρνοντας στο προσκήνιο γυναίκες, αναδεικνύοντας την αξιοπρέπεια και αναδεικνύοντας την τιμή που εκείνος δίνει. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι ένας τομέας που κάποιος μπορεί πολύ να μιλήσει και πολύ να αναλύσει. Σκεφτείτε το. Μόνο για παρένθεση. Θα πάω στο τρίτο σημείο. Το τρίτο σημείο είναι τα τελευταία εδάφια. Πρωταγωνιστές εδώ θα έβαζα τις γενιές που έρχονται και τίτλο «Ο ορίζοντας της ελπίδας». Ο ορίζοντας της ελπίδας. Το βιβλίο ξεκινάει με πίκρα, είπαμε, καταλήγει με χαρά, ξεκινάει με απογοήτευση, τελειώνει με γέλιο, ξεκινάει με θάνατο, τελειώνει με ελπίδα. Αλλά ξέρετε, αν όλη η ιστορία εξαντλούταν στην ελπίδα για δύο χείρες, θα ήταν καλό, αλλά θα ήταν λίγο. Αλλά η ιστορία μας πάει παραπέρα και μας ταξιδεύει στις γενιές που έρχονται. Γιατί στην αρχή και το περισσότερο όλο το βιβλίο θα μιλήσει για την οικογένεια του Ελιμέλεχ, η οποία είναι νεκρή, ανασταίνεται σπέρμα σε αυτόν. Βλέπετε αυτό το χαρούμενο μωρό, θα μας πει ο αφηγητής που κρατάει στα χέρια της τώρα Ναομή. Αλλά ξέρετε, θα ανοίξω λίγο τον ορίζοντά σας, θα μας πει. Να δείτε παραπέρα από αυτή την ιστορία. Και εμείς καλούμαστε και θα κλείσει το βιβλίο αυτό με μια γενεολογία. Αυτό διαβάζουμε στο τέλος. Εμείς όμως θυμόμαστε. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι κομμάτι μιας άλλης γενεολογίας. Πρώτο κεφάλαιο του Ματθαίου. Σαλμών δε γέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε γέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε γέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε γέννησε τον Δαβίδ τον Βασιλέα. Μέχρι εδώ είναι η ίδια γενεολογία, αυτή που διαβάσαμε εδώ. Συνεχίζεται όμως. Επεκτείνεται. Εδαφέ 15 και 16 του πρώτου κεφαλαίου του Ματθαίου. Ελιού δε γέννησε τον Ελεάζαρ, Ελεάζαρ δε γέννησε τον Ματθάν, Ματθάν δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άνδρα της Μαρίας, εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Σκέφτομαι αυτές τις γενεολογίες και μου θυμίζουν μια λυσίδα. Μου θυμίζουν μια λυσίδα που είναι κρίκι-κρίκι και στο τέλος τι περιμένεις να βρεις. Όπως για παράδειγμα εμείς που είμαστε βαρκούλες, που είμαστε σε μια τρικυμιώδη θάλασσα, ψάχνουμε ελπίδα, τι ψάχνουμε, άγκυρα. Στο τέλος αυτής της αλυσίδας υπάρχει άγκυρα. Στο τέλος της αλυσίδας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτή είναι εδώ η γενεολογία και παραπέμπει στη γενεολογία του Ματθαίου, στο τέλος της οποίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και σκέφτομαι ακόμα και για μας, να δούμε τις πνευματικές μας γενεολογίες. Από αυτούς που πιστέψαμε και πάνε προς τα πίσω, από εκείνους που άκουσαν το μήνυμα και πάνε προς τα πίσω και πάνε προς τα πίσω και φτάνουν στους Αποστόλους και φτάνουμε στην αγκυρά μας. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό που μας καλεί καθώς τελειώνει αυτή η αφήγηση είναι, ωραία, συγκεντρωνόσαστε και επικεντρωνόσαστε αρκετά στα καθημερινά σας. Στο πρόβλημα το οποίο είχαν οι δύο αυτές γυναίκες να φάνε, στην αρχή δεν μπορούσαν να φάνε. Μετά στο πρόβλημα που είχαν ότι είναι στην περιφέρεια της κοινωνίας, δεν είναι μια γυναίκες οι οποίες έχουν μια δικιά τους οικογένεια και μπαίνουν σε μια οικογένεια και δεν υπήρχε παιδί και έρχεται ένα παιδί. Όλα αυτά είναι καθημερινά και καλά και σπουδαία και δίνουν ελπίδα και φως στη ζωή μας, αλλά δεν φτάνει αυτό. Σηκώστε τα μάτια σας, θα μας πει ο φοιτητής, και δείτε παραπέρα και δείτε την πραγματική, την τελική αιτία της ελπίδας σας. Και για μας η ελπίδα μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο που πρέπει να δούμε εδώ είναι ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις εκπλήξεις του Θεού. Αυτή η ιστορία και όλη η ιστορία της σωτηρίας, η οποία αφηγείται η Αγία Γραφή, ξέρετε, δεν είναι σε αυτές τις σαν τα σενάρια του Hollywood που όταν έχεις δει 3-4 ταινίες, 10-20, ξέρεις στη 21η τι περίπου σενάριο θα έχει να το προβλέψεις, δεν είναι έτσι. Είναι όλα εκπλήξεις. Είναι όλα εκπλήξεις από αυτόν τον Αβραάμ που επιλέγει ο Θεός
τον δεύτερο γιο, τον Ιακώβ, τον αυτόν τον περίεργο, τον ενδέκατο γιο, τον Ιωσήφ, τον 80χρονο Μωυσή, τον οποίον καλεί, τον βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος είναι ένας, κάποιος που τον έχει ξεχάσει μέχρι και ο πατέρας του, μέχρι τι καλό μπορεί να έρθει από τη Ναζαρέτ. Και από τη Ναζαρέτ έρχεται ο Σωτήρας. Έρχεται ο Σωτήρας του κόσμου. Δεν ξέρω τι σχεδιάζει ο Θεός για μας, τι καλό σχεδιάζει για μας, για τις οικογένειές μας, για τις εκκλησίες μας. Ας εμπιστευτούμε στον Κύριο. Η αιτία, η τελική, ο ορίζοντας της ελπίδας μας είναι ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Γιατί Εκείνος είναι η τελική απάντηση του Θεού. Δεν είναι γιατί δουλεύουμε σκληρά, αν και πρέπει να δουλεύουμε σκληρά. Δεν είναι γιατί κάνουμε τις καλύτερες επιλογές, αλλά και καλούμαστε να κάνουμε τις σωστές επιλογές. Δεν είναι γιατί είμαστε αναμάρτητοι και ευσεβείς, αν και καλούμαστε να αθλούμαστε στην ευσέβεια. Η ελπίδα μας είναι ζωντανή, γιατί το έλεος και η χάρη του Θεού είναι πραγματικότητα. Και είμαστε σίγουροι γι' αυτό, γιατί έστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε για μας. Αμήν. Ο Σταυρός είναι για μένα, μη κυθρία.